Ας δούμε λοιπόν τώρα το θέμα που ετοιμάσαμε με τον κύριο Νίκο Λιγερό, γεωστρατηγικό αναλυτή. Βλέπουμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο του ζεόλιθου στην σημερινή ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Κύριε Λιγερέ, πείτε μας για τις εφαρμογές του ζεόλιθου. Άρα, υπάρχουν διάφοροι τομείς. Από ό,τι κατάλαβα, έχετε ήδη κοιτάξει το θέμα της γεωργίας. Την κτηνοτροφία χρησιμοποιείται, γιατί επειδή μας επιτρέπει να απορροφήσουμε τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες και τα ριζικά στοιχεία. Έχει μεγάλη απόδοση και μπορούμε να το δούμε και λοιπόν και στα ζώα. Όσο αφορά τους ανθρώπους, με την φαρμακευτική αγωγή, επιτρέπει μια καλύτερη απόδοση στους αθλητές, διότι επειδή παράγουν πιο πολλές τοξίνες, επειδή τις αφαιρεί και αφαιρεί και τα βαριά μέταλλα, έχουν μεγαλύτερη απόδοση σε αθλητικό επίπεδο. Με την ίδια λογική ήδη στην ουσία. Ακριβώς, είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς η κοκομετρία αλλάζει. Είναι πιο ψηλή. Και η ίδια λογική και στα εδάφη στην γεωργία. Ναι, πάλι ναι, ακριβώς. Συγκρατεί τις τοξίνες. Και ένα άλλο τομέα, αλλά μπορεί να μην είναι σχετικό, ακόμα και για τα κατοικίδια ζώα. Ναι. Το χρησιμοποιούμε τον ζεόλιθο μόνο και μόνο επειδή εκεί που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο τους με την άμμο, στην πραγματικότητα θα έχει ζεόλιθο, γιατί απορροφάει και τις οσμές. Το ίδιο γίνεται και με τα ενιδρία για τα ψάρια. Μάλιστα. Ένας και ως απορριπαντικό ακούγεται. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η ιδέα. Αντισηπτικό. Η άλλη μεγάλη εφαρμογή είναι στον τομέα των υδρογονανθράκων, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βενζίνης με υψηλά αλκάνια, ενώ οκτάνια, πιο συγκεκριμένα, και για την υγροποίηση του φυσικού αερίου. Βάζουμε ζεόλιθο για να βγάλουμε το νερό, τα ίχνη νερού που έχει το φυσικό αέριο, έτσι ώστε όταν θα κατεβούμε στους μείον 162 βαθμούς, να μην έχουμε δημιουργία πάγου και να μην έχουμε προβλήματα με τους σωλήνες. Είχατε πει σε μια άλλη συνέντευξή σας για το Καστελόριζο, ότι θα σας άρεσε να φέρναμε ζεόλιθο στο Καστελόριζο. Στην πραγματικότητα, τον αρχές Ιουνίου πάμε για αυτόν τον λόγο. Άρα θα βάλουμε και σε νησιά όπως είναι το Καστελόριζο, όπου έχουν υδροληψία, γιατί στην πραγματικότητα ο ζεόλιθος μπορεί να κρατήσει το νερό, κατά συνέπεια μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο τη γεωργία, την κλασική με την καλλιέργεια, αλλά και περιοχές που έχουν προβλήματα με το νερό. Δηλαδή, για τι τάξη μεγέθους επένδυση μιλάμε? Τι θα μπορούσε να αλλάξει την ελληνική οικονομία, εάν τελικά τα καταφέρναμε και έβγαινε ο ζεόλιθος? Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε κοιτάσματα αξίας σε τόνους που είναι γύρω στα 80% εκατομμύρια τόνους ζεόλιθο. Αν το συσχετίζουμε με την ετήσια κατανάλωση στον κόσμο που είναι 4 εκατομμύρια τόνους, καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά τεράστιες αυτές οι ποσότητες. Επιπλέον στην Θράκη και ειδικά στα Πετρωτά έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ζεόλιθου. Κατά συνέπεια, αν το συσχετίζουμε τώρα με το κόστος παραγωγής που είναι 300 ευρώ ο τόνος και μετά μπορούμε να φτάσουμε στην φαρμακευτική αγωγή όπου έχουμε 24 ευρώ τα 63 γραμμία γαμάρια, καταλαβαίνετε τη διαφορά που κάνει πραγματικά τη διαφορά. Κατά συνέπεια θα έχουμε εφαρμογές σε τακτικό επίπεδο στη Θράκη και για τους ανθρώπους που θα εργάζονται, αλλά και σε στρατηγικό για την Ελλάδα ολόκληρα. Η πέτρα της ζωής. Η πέτρα της ζωής, ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ.